Εδώ και ένα 20ήμερο έχει βγει η κεντρική υποεδήν η ομοσπονδία μας και κάνει ένα δεύτερο αγώνα για να μην περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα και οι κατεδαφίσεις που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Ξεκίνησε λοιπόν με διάφορες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων, αρχής γενομένης μετά τη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα χθες στο νοσοκομείο μας, την Παρασκευή 5 Τετάρτου από τις 8 η ώρα το πρωί ως τις 11 κατάληψη των εξωτερικών ιατρείων για το 5 ευρώ και κεντρική συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου από τους εργαζόμενους. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις δράσεις αυτές την ερχόμενη εβδομάδα με διάφορες κινητοποιήσεις, όπως είναι συμβολική κατάληψη της 7ης υγειονομικής περιφέρειας με παγκρίτιο συλλαλητήριο, το οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία. Και στις 17 του μήνα ένα απογευματινό συλλαλητήριο για να μην έχει ο κόσμος πρόβλημα συμμετοχής, κόβοντας του χρήματα, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του Ηρακλείου, διότι πλέον κανείς εργαζόμενος και κανείς κλάδος δεν μπορεί να πηγαίνει από μόνος του να κάνει κινητοποίησης. Στα πλαίσια αυτά έχουμε καλέσει για αλληλοβοήθεια και αλληλοεκτίμηση των υπηρεσιών υγείας που είναι για τους χρήστες υγείας βασικότερα, να συμμετέχουν στο απογευματινό συλλαλητήριο, θα μοιράσουμε φυλάδια ώστε ο κόσμος να γίνει κοινωνός στα προβλήματα που περνάει σήμερα η υγεία, ένα από τα πρώτα και το κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό που έχει απομείνει ακόμα στον ελληνικό λαό. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τον αγώνα τους για να διασφυλάξουν το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος που οι πυλώνες του είναι υγεία πρόνοια, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, που αυτή τη στιγμή από την εφαρμοζόμενη πολιτική όχι απλώς κατεργούνται, διαλύονται, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει τίποτα από το κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε τις κινητοποίησεις μας και καλούμε όλους τους φορείς, όλους τους πολίτες, όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία σε συστράτευση για να διαφυλάξουμε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Αλλιώς καταιγείται και η ίδια η δημοκρατία. Επιτέλους, θα πρέπει να μπει φραγμός στην εφαρμοζόμενη πολιτική.